80 χρόνια έκθεση. 80 χρόνια μαγεία. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά από τους χώρους της 80ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαζί μου έχω τον Σπύρο Λυκούδη, υποψήφιο στην Αλφα Αθήνας με το ποτάμι. Κύριε Λυκούδη, καλώς ορίσατε και χαίρομαι που τα λέμε από κοντά. Συνήθως σας παρακολουθώ σε άλλα κανάλια, στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία μου. Πολύ μεγάλη μου χαρά. Είστε στη Θεσσαλονίκη και έχετε μια εκδήλωση για να δείτε τη Διεθνή Έκθεση. Τι εκδήλωση? Η Επιτροπή Διαλόγου που έχει συστήσει το ποτάμι και επεξεργάζεται θέματα που έχουν σχέση με τις διάφορες πλευρές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, κάνει μια συνάντηση. Εγώ θα κάνω μια πολιτική ομιλία εκεί. Νομίζω θα κάνω μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, γι' αυτό ανέβηκα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, είναι αλήθεια ότι δίνει μεγάλη σημασία, γι' αυτό κατεβαίνει και υποψήφιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Νομίζω ναι. Που σημαίνει ότι εδώ έχετε δυναμική και ισχύ που δείχνει ότι προσδοκά η Θεσσαλονίκη πολλά. Το εύχομαι, μακάρι να έχετε δίκιο. Δεν ξέρω, εσείς τα λέτε. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη για το ποτάμι. Ελπίζω να αποδεχθεί κιόλα, να μην είναι μόνο η ευχή μα. Δηλαδή. Σίγουρα. Κύριε Λυκούδη, το ποτάμι δεν θα ψηφίσει στην επόμενη Βουλή κανένα νέο φόρο, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του Σταύρος Θεοδωράκης, σημειώνοντας ότι τα λεφτά που θα χρειαστούμε να τα εξασφαλίσουμε, χτυπώντας τη σπατάλη και τη φοροδιαφυγή. Το ζήτημα είναι ότι τέτοιες σκέψεις και πολιτικά σχέδια τα ακούσαμε και στις προηγούμενες εκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφύγη και έτσι θα μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε και να μην χρειάζονται όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει. Τελικά, όταν κάποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει, όπως λέει ο λαός. Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Να κάνω όμως και μια διευκρίνηση. Και το ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν αγνοούν. Ακριβώς γιατί είμαστε ρεαλιστές και δεν πουλάμε κάποιο καινούριο εθνικό παραμύθι, προσπαθούμε να έχουμε ένα αφήγημα εθνικό και όχι ένα παραμύθι. Δεν αγνοούμε ότι η χώρα έχει ένα προσδιορισμένο δικό οικονομικό χάρτη για την επόμενη τριετία, που καλώς ή κακώς καταγράφτηκε και ψηφίστηκε μέσα από το τρίτο μνημόνιο, το νέο μνημόνιο που έφερε ο κ. Τσίπρας. Άρα, στο πλαίσιο αυτού του οδικού χάρτη, με πάρα πολύ σοβαρές και υπεύθυνες προσπάθειες όσο μπορούν να γίνουν, εγώ λέω από όλα τα κόμματα, δεν θέλω να μονοπολίσω το ενδιαφέρον. Λέτε, η πρόθεση υπάρχει. Πρόθεση υπάρχει και νομίζω ότι υπάρχει από όλους. Να δούμε τι μπορούμε να δημιουργήσουμε θέματα που μπορεί να αντικαταστήσουν ενδεχόμενα σκληρά μέτρα που περιγράφονται εκεί. Στο πλαίσιο, υπάρχει περιθώριο. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων και το ποτάμι, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ προσωπικά με πολύ μεγάλη επιμονή υποστηρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχει μια παρεξήγηση σε σχέση με την έννοια του φόρου. Ο φόρος θεωρείται στην Ελλάδα σαν κάτι πολύ κακό. Ο φόρος είναι όπλο στα χέρια των φτωχών και της αριστεράς, γιατί εγώ σε αυτή ανήκω. Υπό την προϋπόθεση ότι είναι δίκαιος φόρος. Δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν στο ιατρικό κορβανά τον οικονομικό της χώρας, με μεγαλύτερο ποσοστό αυτοί που έχουν και με ελάχιστο αυτοί που δεν έχουν. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, όμως ξέρετε πολύ καλά ότι τελευταία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε κανείς στη φορολογία, δεν έχουμε εισοδήματα. Προσυπογράφω απολύτως και γι' αυτό ήθελα να πω ότι επομένως δεν έχει σημασία τόσο τι εξαγγέλει ο καθένας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, πιστεύω ότι ναι, χρειάζεται μια πολύ σοβαρή υπεύθυνη φορολογική πολιτική στη χώρα που να ακουμπάει τις τσέπες αυτών που έχουν. Το θέμα είναι, πέρα από την εξαγγελία και την πρόθεση και την ειλικρινή διάθεση που καταθέτω, γιατί είναι ειλικρινής, θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ως πολιτικός κόσμος για να το πετύχουμε. Εγώ το εύχομαι. Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θέλει και ο λαός από όσους κυβερνήσουν. Για σας, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λυκούδη, για το ποτάμι, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είναι περίπου το ίδιο πράγμα ή υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές? Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε ούτε έχουμε την πολιτική αφέλεια και υπό μία έννοια ούτε και την πολιτική ύβρη να ταυτίζουμε κόμματα που έχουν και διαφορετική κοινωνική υποστήριξη και διαφορετικό προσανατολισμό. Η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ίδια κόμματα. Όμως θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει και πρόκειται να συνεχίσει να υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξ αντικειμένου ένα συστημικό κόμμα. Και υπ' αυτή την έννοια δεν είναι κάτι εκτός συστήματος. Από τη στιγμή που υπέγραψε το μνημόνιο, λέτε, όχι μόνο αυτό, όχι μόνο γιατί λειτουργεί στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου,
πράγμα το οποίο δεν είναι, εγώ το λέω προς κατηγορία, αλλά ενίσταμε σε αυτή την... Στο παλιό και με το νέο ενίσταμε, που λέει ενίσταμε σε αυτή την απάτη, σε αυτή την απάτη που εκπέμπεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι άλλο, ενώ ότι οι άλλοι είναι τα συστημικά κόμματα. Ευτυχώς λέω ως θετικό στοιχείο σε αυτή τη φάση, όχι αυτό καθεαυτό το μνημόνιο που έφερε ο κ. Τσίπρας, αλλά το ότι έφερε ένα μνημόνιο ο κ. Τσίπρας, ευτυχώς οδήγησε στην κατάρρευση της κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερης πολιτικής απάτης της μεταπολίτευσης, ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας είναι ή μνημονιακές ή αντιμνημονιακές. Αυτό το παραμύθι τέλειωσε. Βέβαιως, διότι εγκλώβησε την πολιτική ζωή σε ύβρις καταγγελίες, αντί να κάνουμε σοβαρό σύμφωνα, διάλογο. Αλλά σκεφτείτε πόσοι είναι από αυτοί που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί περίμεναν ότι είναι ένα αντιμνημονιακό κόμμα. Του σέβομαι απολύτως. Σε γενικές γραμμές κάνουν λάθος, βέβαια. Δεν έχει καμία. Εκεί η κυβερνητική πολιτική, ο Τσίπρας έχει δίκιο, αλλά για το δικό του κόμμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι ο κ. Τσίπρας εξέθρεψε αυτή την ιστορία ολόκληρη. Όταν υποστηρίζει ότι έχετε, παιδιά, εναλλακτική λύση, να μου την πείτε. Δεν σας αρέσει αυτό που έφερα. Άλλη εναλλακτική πρόταση έχετε, δεν έχουν. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, διότι δεν φταίνε αυτοί που δεν έχουν. Επί 3 ολόκληρα χρόνια και επί 7 κυβερνητικούς μήνες, ο Τσίπρας είχε την ίδια ακριβώς πολιτική που εκπέμπει σήμερα το κομμάτι του που έφυγε. Ερχόμαστε λοιπόν στο κομμάτι των συνεργασιών αμέσως μετά τις εκλογές. Όλα δείχνουν, ο κύριος Μπόλαρης βέβαια διαφωνούσε νωρίτερα που ήταν εδώ, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Αλλά όλα δείχνουν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ότι κάτι τέτοιο μάλλον είναι ένα μακρινό και ανέφικτο σενάριο. Εντάξει, με εκπλήσει η προσέγγιση του κύριου Μπόλαρη, τον οποίο θεωρώ, τον γνωρίζω, ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Το θέμα δεν είναι, καταρχήν δεν θα υπάρξει. Αλλά και αν υπήρξε, αν υπάρχει, θα είναι καταστροφική για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, διότι είναι τόσο δύσκολα και τόσο οξυμένα τα προβλήματα, ώστε ένα μόνο κόμμα αυτοδύναμο να φορτωθεί στην πλάτη του διέξοδο από την κρίση, αποκλείεται, δεν θα την πετύχει, δεν πρόκειται να πετύχει, θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Το κουπάω ακόμα πιο πέρα. Λέω ότι ούτε ένα μεγάλο. Άρα, και αν δεν υπήρχε, όπως λέγανε για το μνημόνιο, πρέπει να το εφεύρουμε, υποστήριζαν κάποιοι. Εσείς λέτε ότι και αν, δεν, και αν έβγαινε αυτοδύναμη κυβέρνηση, κανονικά θα έπρεπε να συμπράξουν οι πολιτικοί. Θα ευχόμουν στην ελληνική κοινωνία, στην πολιτική κάλπη, να δημιουργήσει άλλο πολιτικό σκηνικό. Εγώ σας λέω ότι ακόμα και ένα μεγάλο κόμμα, μη αυτοδύναμο, συμπληρούμενο από μια άλλη δύναμη, η επανάληψη δηλαδή αυτού που ζήσαμε το 7μηνο τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, ούτε αυτό αποτελεί διέξοδο από την κρίση. Δεν μπορούν να σηκώσουν. Πρέπει να είναι το 3 κόστος. Κόμματα και πάνω. Προφανώς, αυτό λέτε. Εγώ υποστηρίζω και το Ποτάμι υποστηρίζει ότι δεν αρκεί μια κοινοβουλευτική πολιτική πλειοψηφία στη Βουλή. Χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που να αγγίζει τα 50%. Ο Σπύρος Λικούδης, που προέρχεται από την αριστερά, θα προτιμούσε να αποτελέσει ένα κόμμα που θα συγκυβερνήσει, να το πω έτσι, θα συνεργαστεί μετεκλογικά με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, το Ποτάμι με το οποίο δίνω εγώ αυτή τη μάχη, υποστηρίζει την άποψη ότι χρειάζεται μια ευρύτατη πολιτική και κοινωνική συμμαχία που θα ήταν καλύτερο να συναντήσει μέσα στην κυβερνητική διακυβέρνηση και τα δύο μεγάλα κόμματα. Εμείς δηλαδή θα ευχόμαστε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ακριβώς επειδή τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε πολύ μεγάλα αδιέξοδα, ναι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκροτήσουν ένα πρόγραμμα κυβερνητικής διεξόδου για 2-3 χρόνια και να το στηρίξει και το Ποτάμι. Εγώ θα ευχόμουν και, λέτε, και λοιπόν, το Πασό. Λέτε λοιπόν για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Και εκεί θα θέλατε να μπορούσατε να συμμετάσχετε. Να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Όχι βέβαια με μια διαχρονική πορεία, έτσι, διότι οι αντιπαραθέσεις είναι σαφείς, οι πολιτικές διαφορές είναι μεγάλες. Αλλά για να ξεπεράσουμε τη δυσκολία αυτής της φάσης, ξέρετε, εμένα δεν με βολεύει ως αντιπολιτευόμενος αυτό που θα σας πω, αλλά σας το λέω. Είναι τόσο σοβαρά τα ζητήματα, ώστε το κόστος των μέτρων που πρόκειται να πάρθουν, εάν επιμεριστεί σε περισσότερα κόμματα, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Αυτό δεν. Ναι, επίσης και ο μέσος πολίτης κρίνει ότι εάν είναι 1-2 κόμματα πάνω, σίγουρα αυτά θα φθαρούν από το κόστος αυτό που θα πληρώσει. Γιατί σκεφτείτε να κυβερνάει κάποιος και να έχει όλους τους άλλους δίπλα του, να του, παρότι έχουν ψηφίσει τα μέτρα, να του κουνάνε το χέρι. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι η ανάγκη μιας ευρύτερης πολιτικής συμμαχίας σε αυτή τη φάση είναι για τη χώρα οξυγόνο. Ξέρετε, με την στροφή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και τέλος πάντων βλέποντας τα πράγματα διαφορετικά και υπογράφοντας το μνημόνιο, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ουσιαστικά είναι μια στροφή προς το κέντρο. Εσείς και επίσης ότι αρκετοί ψηφοφόροι του ποταμιού μπορεί να πάνε με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα με τις νέες συνθήκες. Μια τέτοια προσέγγιση πώς τη βλέπετε? Δεν την πιστεύω, διότι ο χώρος ο οποίος
στον οποίο κινείται το ποτάμι και ο κόσμος στον οποίο, ο οποίος το στηρίζει, έχει συνείδηση του πολιτικού DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όσο και αν θέλει να εμφανίζει σήμερα ο κ. Τσίπρας το ότι μου έφυγαν τα βαρύδια, έχει πει, έφυγαν οι κακοί, οι δύσκολοι, εγώ δεν δέχομαι αυτή την εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολο του ήταν ένα κόμμα το οποίο οδήγησε, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, σε αδιέξοδες πολιτικές. Και αυτές οι αδιέξοδες πολιτικές έχουν διαμορφώσει τον πολιτικό του άξονα. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει μέρα που ο κ. Τσίπρας να μην λέει ότι έφερα μια συμφωνία την οποία δεν τη θέλω. Δεν την πιστεύω. Ναι, αλήθεια, ναι. Το λέει αυτό, το διατυμπανίζει. Όπως λέει επίσης ότι παραδέχεται τα λάθη που έκανε και τις ουτοπίες που είχε το προηγούμενο διάστημα. Ακούμε τρυφερότητα υπό μια έννοια πολιτική κάποιον να λέει ότι έκανα λάθος. Αλλά άμα κάνει συνέχεια το ένα μετά το άλλο και πολλές γκάφες, μπορεί να μην κάνει για πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Μεμαράκης δέχεται ακόμη και με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα να είναι σε μια τέτοια. Εγώ νομίζω ότι καλά συμμαχία κάνει, όχι ακριβώς. Θετικά του βγαίνει πάντως. Ναι, έχω την εντύπωση. Αυτός ο λόγος, δεν ξέρω. Σε αυτό το θέμα έχετε δίκιο. Νομίζω δηλαδή ότι ο κ. Μεμεράκης πιο έξυπνα από τον κ. Τσίπρα κινείται στο θέμα της εξασφάλισης μιας ηρεμίας που έχει ανάγκη ο μέσος πολίτης. Ο απλός πολίτης χαίρεται όταν ακούει ότι τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία θέλουν να συνεργαστούν. Όταν λέει ο κ. Τσίπρας δεν θέλω, κάνει λάθος. Είναι γκάφα πολιτική. Κύριε Λυκούδη, πιστεύετε ότι το διακύβευμα των εκλογών έχει να κάνει με μια σταθερή κυβέρνηση, έστω και αν αυτή είναι συνεργασία? Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμα. Ναι. Mm-hmm. Γιατί σας είπα πριν ότι περίπου το πώς θα κινηθεί η χώρα τα επόμενα 3 χρόνια, παρά τις προσπάθειες για ελαφρύνσεις, περίπου ο βασικός δρόμος έχει χαραχτεί. Άρα, από εκεί πέρα έχει σημασία ποιος κυβερνά και με ποια στοιχεία σταθερότητας σε αυτή τη χώρα. Και επομένως πιστεύω ότι μόνο μια μεγάλη συμμαχία μπορεί να δώσει στον απλό Έλληνα πολίτη την αίσθηση μιας σταθερότητας και μιας ασφάλειας. Γιατί καλείται τον κόσμο, τον απλό ψηφοφόρο, να ψηφίσει ποτάμι? Γιατί το ποτάμι μπορεί να είναι ο καταλύτης αυτής της συνάντησης. Βλέπετε ότι εμείς έχουμε μια άποψη διαμορφωμένη εδώ και 2-3 μήνες. Πάνω σε αυτά τα θέματα. Φέρτε συμφωνία που θα μας κρατήσει στην Ευρώπη. Θα τη στηρίξουμε χωρίς μπρος-πίσω, χωρίς παρεδώσει. Και από εκεί και πέρα συγκροτήστε μια πλατεία συμμαχία. Θα είμαστε μέσα, δίπλα, θα τη στηρίξουμε. Εάν κάνουμε κακή εκτίμηση, είναι άλλο πράγμα. Πιστεύουμε ότι κάνουμε καλή εκτίμηση. Αλλά την ειλικρίνεια της πολιτικής πρότασης αυτής και τη συνέπειά της δεν την αμφισβητεί κανένας. Το πολιτικό σας ένστικτο τι σας λέει? Έχουμε δυνατότητα να ξεφύγουμε από την κρίση και να επανέλθουμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης? Νομίζω ναι. Νομίζω, κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι, και το πιστεύω, είναι ευλογημένος τόπος ο τόπος μας. Ευλογημένος τόπος. Νομίζω ότι κακές πολιτικές και κακή διαχείριση των πολιτικών έχουν φέρει τη χώρα στα αδιέξοδα. Έχει όλες τις δυνατότητες η χώρα να ανοίξει ένα δρόμο και να ξεφύγει. Αυτό είναι που τρελαίνει το μέσο Έλληνα και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη μεγάλο ποσοστό των αναποφάσεων. Έτσι, όπως το λέτε, ακριβώς. Mm-hmm. Όπως το λέτε ακριβώς. Κύριε Λυκούδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία. Θερμά ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, φίλοι μου, κάπου εδώ θα πάμε σε διάλειμμα. Ο Γιώργος Ρακάς έρχεται, Δημοτικό Συμβούλιο και όλα αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα από ένα βιβλίο που ήταν συντονιστής του Γιώργου Καραμπελιά. Ο Γιώργος Ρακάς σε λίγο εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρόνια έκθεση. 80 χρόνια μαγεία.